κύριο Σόρα και την σύζυγό του. Είχα την ατυχία να τους γνωρίσω όταν ήταν ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι. Από μια τυχαία επίσκεψη στο γραφείο μου για μια υπόθεση που είχε εκεί, του χρωστούσαν κάποια χρήματα από κάποια δουλειά που είχε κάνει, γιατί ήταν μαρμαράς, τεχνίτης μαρμάρου. Μου εξιστορούσαν τη ζωή τους, πόσο πονεμένοι ήταν, ότι όλοι τους είχαν εγκαταλείψει, ότι δεν είχαν στην ηλιομήρα, ότι θέλουν να παντρευτούν, ότι δεν έχουν ούτε καν κουμπάρο. Και μέσα σε αυτή τη δοστήρια μου ζητήσαν να τους παντρεύσω. Τότε, στην αρχή, όταν τον γνώρισα εγώ, ήταν τεχνίτης μαρμαράς. Δηλαδή, τοποθετούσε μάρμαρα, πλακάκια, κυρίως πλακάκια. Ας εργάτης, όπως τοποθετούσε πλακάκια, είχε και την οικογένειά του, η οποία είχε. Ο πατέρας του και τα αδέλφια του ήταν τεχνίτες μαρμαράδες. Κάποια στιγμή το παίξαν και λίγο κατασκευαστές. Τέλος πάντων, όλο αυτό ήταν η οριοθέτηση. Αυτή τη δουλειά έκανε τότε, εμφανιζόταν ότι έκανε, αλλά εγώ δεν διαπίστωσα ότι την έκανε, γιατί κάθε φορά που έλεγε ότι έκανε μία τέτοια δουλειά, πάντα ανέκειται ένα ζήτημα αντιδικίας. Δηλαδή, κάποιοι τον κυνηγάγανε γιατί τους είχε πάρει λεφτά και τους τα έδινε και όλα αυτά. Έτσι ήταν. Δεν φαινόταν ότι από εκεί υπάρχει πορισμός εισοδήματος ικανού να στηρίξει κάτι. Και πώς βιοποριζόταν αυτός και η σύζυγός του? Με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, ότι βγάζανε με αυτόν τον τρόπο, γιατί από ό,τι φάνηκε τα χρήματα τα οποία εισέπραταν από αυτές τις δραστηριότητες χρησιμοποιούνται πιο πολύ στο να επιζήσουν παρά να πληρωθούν υποχρεώσεις. Και εξ αυτού του λόγου γινόταν. Είχαν οικογένεια, είχαν κάνει παιδιά κτλ. Ναι, είχαν αρχίσει και κάνανε παιδιά. Έφτασαν στο σημείο να κάνανε τρία και μετά από κάποιο διάστημα κάνανε και τέταρτο παιδάκι. Αλλά ήδη από είχαμε απόσταση εμείς τότε. Το ζήτημα το ενδιαφέρον είναι ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός αρχίζει μαζί με την γυναίκα του να εμφανίζει αρκετά μεγάλες συγκρούσεις. Μεγάλες για τα δεδομένα εκείνα, οικονομικές, με κάποιους ανθρώπους από τους οποίους έπαιρνε χρήματα, τους έκανε συνέτερους, έστεινε κάτι παιδότοπους, όπου όλες αυτές οι ιστορίες κατέληγαν σε αντιδικίες, γιατί φαινόταν να έχει πάρει χρήματα τους ανθρώπους, μετά να θέλει να τους διώξει από τα μαγαζιά, να κερδίσει τα μαγαζιά, έπαιρνε τους εξοπλισμούς, τους έκανε, τους ιδιοποιεί, το δουλευοίδες, είχε αρχίσει μια γενική αναστάτωση, πλήρωνε τον κόσμο, όλα αυτά. Εντάξει, έχει πει δικαιοσύνη, γι' αυτό μιλάω κι εγώ. Υπάρχουν αποφάσεις, είναι αμετάκλητες. Κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος εμφανίστηκε τελείως περίεργα να διακινεί ένα σενάριο με μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Στην Τράπεζα της Ανατολής έλεγε ότι ισχυρίζει ότι υπήρχαν, ότι η αξία της κάθε μετοχής της Τράπεζας της Ανατολής που απορρόφησε που ενσωμάτωσε η Εθνική Τράπεζα, ότι άξιζε 600 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μετοχή. Την ιστορία ότι πώς γίνεται να διαπιστώσει την αξία των μετοχών και στην Ελλάδα και αν το αναγνωρίζουν ή όχι, ας μου μίλαγε ότι υπάρχουν κάποιες οικονομικές αναλύσεις. Εκεί ήταν η πρώτη μου σύγκρουση με τη λογική αρτιότητα κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να καταφύγει στην επιστήμη για να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα είναι οφθαλμοφανώς ψευδή. Όταν λοιπόν άρχισε και μου έφερε όλα αυτά τα πράγματα, ήταν η πρώτη σύγκρουση μαζί του και του λέω: φύγει παιδάκι μου από εδώ πέρα, θα σε βάλουμε μέσα. Αυτά που κάνεις, προσπαθείς να πουλήσεις φούμαρα, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις? Αν θέλεις, πήγαινε στην Τράπεζα της Ελλάδος να διαπιστώσουν ό,τι θέλουν να διαπιστώσουν. Κατά περίεργο τρόπο εμφανιζόταν δημοσιογραφική έρευνα η οποία ενδυνάμωνε την άποψη Σόρα ότι η Τράπεζα. Ότι οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής αξίζουν αυτά τα λεφτά. Όλος περιέργως πληροφορούμε, δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά από ό,τι μου έχουν πει αρκετοί είναι αλήθεια. Κάποιες μετοχές, το έντυπο της μετοχής δηλαδή, ο έντυπος τίτλος της μετοχής της Τράπεζας της Ανατολής υπήρχαν σε κάποιο παλαιοπολείο στο Μοναστηράκι. Και υπήρχαν αρκετές. Και ενώ, όπως είχα πληροφορηθεί, ο άνθρωπος αυτές τις πουλούσε 2 ή 3 ευρώ την κάθε μετοχή, όχι σαν μετοχή πλέον, σαν αναμνηστικό, σαν ένα παλιό ανάτυπο. Συλλεκτική αξία πλέον. Ναι, συλλεκτική αξία. Έμαθα ότι ξεπουληθήκαν γύρω στις 400 τόσες με 4.000 η καθεμία. Υπήρχε ένα περίφημο θέμα με δινάρια του Κουβέιτ. Δινάρια του Κουβέιτ είναι μια ιστορία την οποία έχω δει τσάντα, βαλίτσα, πείτε την όπως θέλετε, μία. Μεγάλη τσάντα σαν αυτές τις Samsonite, πώς τις λένε αυτές, οι οποίες πραγματικά ήταν γεμάτες με δινάρια Κουβέιτ. Αυτές τις είδαμε τα μάτια μου.
Αυτό το είδαμε τα μάτια μου. Και μάλιστα κατά τρομοκρατημένος. Γιατί τις είδαμε τα μάτια μου όταν διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν μου δίνει τα λεφτά από ένα αυτοκίνητό μου που πήρε να πουλήσει. Φανταστείτε ότι μου προσέφερε, ήταν γαλαντόμος, μου προσέφερε δινάρια τα οποία αξίζανε 2-3 δισεκατομμύρια. Δραχμές νομίζω είχαμε τότε, ναι. Όχι, δεν είχαμε δραχμές, είχαμε ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ για να μου ξοφλήσει την απέτηση 50, 60, 70 χιλιάδες. Δηλαδή πόσο λογικό, πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να ψάξει κάτι άλλο για να καταλάβει τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Βρίσκεται μια βαλίτσα με τίγκα, δινάριο και σε μπροστά κατά την εισβολή των Αμερικανών στο Κουβέιτ μετά το Σαντάμ, όπου ακυρώθηκαν βέβαια τα δινάρια όλα, αλλά οι άνθρωποι που συμμετείχαν ως μισθοφόροι εκεί, από ό,τι έμαθα εγώ, πήραν όλα αυτά που υπήρχαν, τα βάλαν σε βαλίτσες και τα διακινούσαν. Μέσα από τέτοιες καταστάσεις διακινούσαν χωρίς καμιά αξία βέβαια, ήταν ακυρωμένα όλα. Και με αυτά τα δινάρια εμφανιζόταν ο κύριος αυτός ο συγκεκριμένος και η συμβία του, κατά δήλωσή τους βέβαια, να προσπαθούν, γιατί είναι γνήσια λέγανε, να, καλά πέρα από το να ξεπληρώσουν εμένα, μέχρι και εισαγωγή σιδήρου από τη Βουλγαρία να κάνουμε τότε, που ήταν φορμή για να φτάσω εγώ και να μου πετάξει αυτά τα δινάρια, ήταν το γεγονός ότι αυτός είχε ανοίξει μια εταιρεία η οποία εμφανιζόταν ως εταιρεία η οποία εισήγαγε και πολλούσε αυτοκίνητα. Πήγα να πουλήσω το ένα αυτοκίνητο από δύο μεγάλα αυτοκίνητα τα οποία είχα καινούριο αρχικά, και επειδή αυτός εμφανίστηκε ότι πουλάει αυτοκίνητα και ήρθε ο ίδιος και μου μπέδευε στο πουλήσω εγώ σε δύο μέρες μέσα, πήρε εξουσιοδότηση, πούλησε το αυτοκίνητο. Δεν πήρα εγώ τα λεφτά, αλλά το αυτοκίνητο το πούλησε σε ένα συνεργάτη του, εικονικά τελείως, χρηματοδοτήθηκε για την πώληση. Βάλανε τα λεφτά στη τσέπη, τα βάλαν το ζεύγος τα λεφτά στη τσέπη μέσα από την εταιρεία, την Commercial Gate. Κατά τρόπο περίεργο η χρηματοδοτική εταιρεία δεν τους έκανε παρακράτηση κυριότητας. Και μετά στον άνθρωπο που υποτίθεται ότι πούλησαν, που θύμα ήταν κι αυτός από ό,τι έμαθα, θύμα τελείως, του πήραν εξουσιοδότηση και μάλιστα με κάποιες μέρες νωρίτερα και το ξαναπούλησαν το αυτοκίνητο, ξανά τόσα λεφτά και ξανά λεφτά στην τσέπη, δηλαδή 50 και 50, 100 χιλιαρικάκια. Εγώ βέβαια δεν πήρα τίποτα, όχι μόνο δεν πήρα τα χρήματά μου, αλλά όταν ζήτησα τα χρήματά μου άρχισα να κατασκοφαντούμε ότι έβγαζε διάφορα, ότι του φάει τα λεφτά του, ότι. Βεβαίως όλα αυτά πήγανε δικαστήρια, πήγανε δικαστικά. Εν πάση περιπτώσει το ζήτημα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έφτασε στα ποινικά δικαστήρια, πρώτα σε επίπεδο ψευδούς καταμηνήσεως, εκβιασμών που μου έκανε, ότι αν μιλήσεις θα πήγαν στο δικαστήριο, καταδικάστηκε τελεσίρικα, μετάκλητα, δεν ξέρω τι έχει γίνει στον Άρη Πάμπλο. Μια μετάκλητα απόφαση τόσο αυτός και όσο και η γυναίκα του που είναι στο ίδιο στήλο έχουν καταδικαστεί για αυτή την υπόθεση. Για την ουσία όμως του αυτοκινήτου, που δεν είναι μόνο το δικό μου, είναι πολλών ανθρώπων με την ίδια μέθοδο, έπαιρνε τα αυτά, τους έδινε πιταγές, δεν τις πλήρωνε, την πουλούσε, δεν μεταπουλούσε, έπαιρνε τα λεφτά, τα βάζει τσέπη. Όλο αυτό είναι τώρα το Φεβρουάριο, στο τριμελές επιτύχιο κακουργημάτων της Πάτρας. Είναι κατηγορούμενος αυτός και η σύζυγός του.